Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξη Κούγια. Τι κάνετε, είστε καλά, πού σας βρίσκουμε? Σε μία ώρα βγαίνει μία απόφαση μετά από 18 μήνες δικαστηρίου. Είναι γνωστή υπόθεση μιας κυρίας που έχουν κατονομάσει ως Μαύρη Χείρα με την δολοφονία του συζύγου της εκεί στο Ναύπλιο. Και εκπροσωπώ την οικογένεια του θύματος. Α, εκεί με, το, με τον καπετάνιο, αυτό το, με το, καπετάνιο, η γνωστή υπόθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Μετά από, με ποιον μιλώ? Εγώ είμαι ο Χρήστος Τσαλτίδης. Εγώ είμαι ο Στέριος. Και ο Στέριος Αναστασιάδης είναι απέναντί μου. Καλή είναι... εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και χαίρομαι. Δεν έχουμε γνωριστεί προσωπικά. Θα χαρώ πολύ να γνωριστούμε. Χαίρομαι που μιλάμε στο ραδιόφωνο. Έτσι. Να είστε καλά. Από τη στιγμή που το ζητήσατε, νομίζω ότι δεν έχει. Ο Λίμπερο πάντα δίνει το λόγο στον οποιοδήποτε. Είτε, είτε θεωρεί ότι έχει θυχτεί, είτε θέλει να εκφραστεί. Και πόσο μάλλον όταν άνθρωπος που είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο. Οπότε μπορούμε να αναπτύξουμε τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας. Κύριε Κούγια. Δεν γνωρίζω αν έχετε ενημερώσει τους ακροατές σας. Ενημερώσαμε, για ναι. Για ποιο λόγο έκανα την παρέμβαση αυτή. Ενημερώσαμε. Που να το πω έτσι απλά. Πείτε το κι εσείς. Ενοχλήθηκα ακραία. Γιατί άκουσα από τον κύριο Στέργιο Αναστασιάδη. Αναστασιάδη. Μια πολύ λάθος άποψη. Την οποία εξέφρασε για μένα χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο αυτής της απόψεως του και μάλιστα με αφορμή για μένα μια εξαιρετική επιλογή της ομάδας μου και μου να γράψουμε στις φανέλες μας το «Σώστε την Αγία Σοφιά» και υποτιμώντας εντελώς αυτή την επιλογή μας, αλλά κυρίως χρησιμοποιώντας την, ως υποδομή την άποψη που δήθεν κατά την άποψη έχουν για μένα οι οπαδοί του Παζιάννα. Και ενοχλήθηκα πάρα πολύ γιατί βρισκόμουν καθοδόν προς Θεσσαλονίκη. Μετά το μάτι ΣΑΕΛ είχα μια υπόθεση και έχω. Η απολογία θα είναι αύριο το πρωί στο ανακριτή στη Θεσσαλονίκη με δύο αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που κατηγορούνται ως μη εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες μέσω του διαδικτύου. Και άκουγα στη διαδρομή, γιατί συμπίπτει, ακούω Ερασπορ και σε μια στιγμή μετά τον Πλαταμόνα αλλάζει η επαφή. Μετά τον Πλαταμόνα μόνο Λίμπερο. Μετά τον Πλαταμόνα μόνο Λίμπερο, να ξέρετε. Μένει ο Λίμπερο, ναι. Έτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Και ακούω τον Λίμπερο και μου αρέσουν οι εκπομπές και έκλειθος, αν την ακούσω μια καλή κουβέντα. Και για την επιλογή μας και γενικότερα για την... και για μένα, άκουσα πραγματικά ένα λίβελο από τον κύριο Αναστασία της Βάρος. Εντάξει, παίξατε, και το... παίξατε λίγο τον ύμνο του ΠΑΟΚ εκεί και του σατίσατε. Κοιτάξτε, εμείς που είμαστε Άρης, ήταν καλό αυτό που κάνατε. Για αυτούς δεν ήταν καλό. Πρώτα νόμιζα ότι είστε ΠΑΟΚ. Τι λέτε, τι λέτε. Η Θεσσαλονίκη είναι Άρης, κύριε Κούγια, δεν τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, εγώ έπαιξα τον ύμνο του ΠΑΟΚ και τον έπαιξα σκόπιμα. Ναι. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ είναι μία εταιρεία. Όταν η Ξάνθη πουλάει τα εισιτήρια των αγώνων της με τον ΠΑΟΚ στην Ξάνθη από την Τούμπα, όταν απαγορεύει στους οπαδούς των άλλων ομάδων, μεταξύ των οποίων και του Άρεως και των δικών μας και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, να πηγαίνουν στο γήπεδό της και πουλάει τα εισιτήρια των αγώνων της Ξάνθη ΠΑΟΚ στην Τούμπα και επιτρέπει να γεμίζει το γήπεδο μόνο ο οπαδός του ΠΑΟΚ, και έχουν αναδειχθεί και αυτά που έχουν αναδειχθεί από την πολυδιοκτησία, ένας άνθρωπος σαν και εμένα που είναι πραγματικά σκληρός όταν αντιπαρατίθεται με κάποιους, και γιατί είμαι σκληρός, γιατί θυμάμαι τι μας έκαναν στην Ξάνθη και πέρσι και φέτος με τους διαιτητές, με τον Λάμπρου και φέτος με τον Ζαγκαράκη, ώστε να κερδίσει η Ξάνθη, δεν είναι να τον να αφήσω σε ένα τέτοιο παιχνίδι που εμείς παίζαμε την αξιοπιστία μας. Και συγχρόνως επηρεάζεται και το αποτέλεσμα των αγώνων διαβάθμισης. Όπου αν η Ξάνθη έχανε χθες, θα υποβαθμίζει το, αν κέρδιζε ο Πανιώνιος, που έμαθα ότι είχε και μια σημαντική ευκαιρία στις καθυστερήσεις. Στο 91, ναι. Ναι. Που θα κέρδιζε. Και θα σας πω ευθέως, θα το χαιρόμουν ιδιαίτερα να κέρδιζε και λόγω της παρουσίας του Πανιώνιου στο ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως και λόγω του ότι η Ξάνθη δυστυχώς δεν έχει λόγο υπάρξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα χωρίς οπαδούς, με εξαιρετικές εγκαταστάσεις, η οποία ανήκει στον ανιψιό του κυρίου Σαββίδη, δεν ήταν το να μην παίξω τον ύμνο του. Έπρεπε να πάτε στο ΚΑΣ, κύριε Κούγια. Έπρεπε να πάτε στο ΚΑΣ να ανοίξετε τα μάτια στους ανθρώπους. Όπως με δήλωσή σας μπερδεύτηκαν. Μπερδεύτηκαν το ΚΑΣ. Έπρεπε να πάτε στο ΚΑΣ. Από τη στιγμή που η Ξάνθη δεν πήγε στο ΚΑΣ και ουσιαστικά επικυρώθηκε η βαθμολογία, αυτή η χαριστική τροπολογία για τον ΠΑΟΚ και για την Ξάνθη, που είναι ευεργέτημα της κυβερνήσεως Μητσοτάκη και δημιούργημα ενός ανθρώπου που δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό του Κεραπετρίτη, που όλα τα βλέπει μέσα από την πολιτική και τις δημόσιες σχέσεις, εγώ δεν είχα κανένα λόγο να πάω στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ πήγε ο Ολυμπιακός που έχει τις διαφορές του με τον ΠΑΟ. Ούτως ή άλλως, αν εφηρμόζεται σωστά η νομοθεσία και εκεί δείχνει την ενοχή του ΠΑΟ και την ευθύνη του να της κάνει, ο ΠΑΟ θα μπορούσε να απαλλαγεί
από κάθε βαθμολογική αφαίρεση. Εάν έλεγε το αυτονόητο, ναι, έκανα το λάθος, με τον ανιψιό μου αγόρασα την Ξάνθη. Η Ξάνθη υποβιβάζεται ή εξαφανίζεται, όπως το βλέπουν οι κανονισμοί της FIFA, γιατί είναι πολυδιοκτήτης ο ΠΑΟΚ, και εγώ θα μείνω με αυτή τη ρετσινιά ότι κατέστρεψα την Ξάνθη. Όχι ότι και δεν θα μου αφαιρούν το βαθμό. Ναι. Αυτή είναι η δική σας εκτίμηση, εντάξει, έχετε πέσει πολλές φορές σε αυτό το λάθος. Έχετε πέσει στο παρελθόν λάθος σε εκτιμήσεις σας. Άρα... λάθος που έχω πέσει. Σε ποια εκτίμηση έχω πέσει λάθος νομικά. Για θυμίστε μου μία. Η μεγαλύτερη είναι με τον κύριο Μαρινάκη. Λάθος δεν έχω πέσει. Λάθος, αντίληψη μπορεί να πείτε. Δεν έχω πέσει λάθος σε δικαστική απόφαση. Δεν έχω πέσει εγώ πουθενά. Το γεγονός ότι είμαι δικηγόρος του Μαρινάκη και το γεγονός ότι είμαι δικηγόρος των επιχειρήσεων των εκδοτικών. Και το γεγονός ότι κατόπιν αυτού και της προβλήματος του Μαρινάκη άλλαξε άποψη για την προσωπικότητά του και θεωρώ ότι είναι πιο βλαβερή για το ποδόσφαιρο ο Μελισανίδης κυρίως, που στο διπλανό του γραφείο εδρεύει ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εκεί εργάζεται. Ο γνωστός με το Καγιέν. Ο γνωστός που υπάλληλος του αποθηκάριος της ΕΠΟ που τον αποζημίωσαν με 360.000 μόλις πήγε ο γραμμένος στη δίκη της ΕΠΟ. Άρα λοιπόν έχω κάθε άποψη. Δεν έχω αλλάξει, δεν έχω χάσει ποτέ νομική άποψη. Ενδεχομένως να κάνετε και λάθος εκτίμηση για αυτά που λέτε τώρα περί ΠΑΟΚ και Ξάνθης. Τις προσωπικότητες. Δεν έχω αλλάξει τίποτα. Άλλαξα την εκτίμησή μου για την προσωπικότητα Μαρινάκη τώρα που τον γνώρισα. Το θεωρώ, δεν είπα ποτέ ότι ο Μαρινάκης δεν έκανε πολύ κακό στο ποδόσφαιρο όταν πήρε όλο το συνεργείο του Κόκαλη, το οποίο είχε πάρει προηγουμένως ο Νίκος ο πατέρας. Και το πήρε από τον πατέρα γιατί ήταν αδερφική φίλη με τον πατέρα. Και όταν έδιωξαν τον πατέρα λόγω της κακοδιαχείρισης που έκανε στον Παναθηναϊκό, που τον καταχρέωσε, κόστισε αυτό το double του Παναθηναϊκού δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια και πόσα χρέη άφησε σε αυτό το δυστυχή τον Αλαφούζο που πληρώνει και δεν μπορεί να πάει και στο γήπεδο. Πάει στο γήπεδο τώρα που δεν έχει οπαδούς. Δεν ξέρω αν θα πάει στο γήπεδο όταν θα έχει οπαδούς πάλι. Και λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι άλλαξε η δική μου αντίληψη. Νομική πρόβλεψη που είτε στη δουλειά μου καθημερινά, είτε στη σχέση μου με το ποδόσφαιρο και τις ποδοσφαιρικές μου υποθέσεις που εγώ δεν αναλαμβάνω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι μια ειδική υπόθεση για να αναλάβω. Πρώτον γιατί δεν μπορούν να με πληρώσουν και δεύτερον γιατί οι υποθέσεις αυτές είναι τόσο απλές νομικά που με υποτιμούν ως δικηγόρο να ασχολούμαι. Όταν όμως έχω προσωπικό ενδιαφέρον, και εδώ είχα προσωπικό ενδιαφέρον λόγω της Ξάνθης, γιατί η Ξάνθη είναι ανταγωνιστριά μας και στους αγώνες που δίνουμε για την παραμονή μας και την διαιώνιση της παρουσίας μας στο ποδόσφαιρο και στους αγώνες που δίνουμε γιατί θέλουμε να βγούμε στην Ευρώπη, είναι κατεξοχήν διεκδικητρία. Και πολύ περισσότερο, όταν τα έξοδα για την Ξάνθη τα καταβάλει ο Σαββίδης με τα εκατομμύρια ευρώ που έχει, εγώ δεν μπορώ να αντιανταγωνιστώ την Ξάνθη. Άρα λοιπόν, όταν έχω ένα θέμητο ανταγωνισμό από κάποιον και είναι η Ξάνθη, μπορεί να είναι και ο Βόλος, μπορεί να είναι και ο Πανετολικός, μπορεί να είναι και ο Παζιάννενα, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να είναι ο Πλατανιάς, μπορεί να είναι μια ομάδα που θα ανέβει του χρόνου και θα τη χρηματοδοτεί κατά την κρίση ο Σαββίδης. Αυτός ο αδύνατος ανταγωνισμός εμένα με βλάπτει. Όταν εγώ πρέπει να κουράζομαι 15 ώρες την ημέρα για να δουλέψω και προσδοκώ μήπως πουλήσω ή κανένα παίκτη για να μπορέσω να κρατήσω την ομάδα μου, δεν μπορεί άλλοι άκοπα, γιατί έχουν ένα άνθρωπο ο οποίος έχει αγοράσει τις μετοχές ουσιαστικά και κοροϊδεύουν τον κόσμο και λένε εμείς αγοράσαμε μόνο το ξενοδοχείο, αγοράσαμε μόνο το προπονητικό κέντρο και δεν έχουμε αγοράσει την ομάδα, γιατί στην ουσία κανείς δεν μίλησε για την ουσία της υποθέσεως αυτής. Η πρώτη φορά νομίζω που ακούγεται σε ραδιοφωνικό της Θεσσαλονίκης ποια είναι η ουσία της υποθέσεως είναι ότι ο Καλπατζίδης, ένα πρώην καρσόνι στα Γιάννησά, ανιψιός του Σαββίδη, γιος της αδελφής του, μια στοχής γυναίκας, βρέθηκε ξαφνικά δισεκατομμυριούχος και για το δικό του κέφι πήρε ένα ξενοδοχείο που δεν πατάει κανείς ποτέ, πήρε ένα προπονητικό κέντρο που προπονείται μόνο Ξάνθη και ακαδημίες της και λέει δεν έχω σχέση με την Ξάνθη. Το έκανα για το κέφι μου. Η Ξάνθη ανήκει στο Πανόπουλο. Το ΚΑΣ πάντως, κύριε Κούγια, για να κάνουμε και διάλογο, είχε άλλη άποψη για τη δεσμευτικότητα και την επιτροπή κτλ. Για την ουσία, ακούστε με, αυτό είναι πλάνη. Είναι πλάνη αυτό. Για την ουσία είναι μια πλάνη. Δηλαδή, για να καταλάβω, η επιτροπή της Μαρούπα, του Αρκούδη, του Κουμπάρου είναι μια χαρά και το ΚΑΣ μπερδεύτηκαν. Είναι πλάνη. Ακούστε με. Και τι είναι το ΚΑΣ. Τι είναι το ΚΑΣ, να σας πω ότι είναι η επιτροπή. Μια επιτροπή, κύριε Κούγια, να σας πω, όχι, να σας πω. Μιλάτε 5 λεπτά, δεν σας διέκοψα. Εντάξει, δεν θα κάνετε διάγγελμα. Όχι, ένα λεπτό. Με ποιον μιλάω τώρα. Εγώ, ο Στέργιος είμαι. Α, εντάξει, για να δεν έχω εξηγήσει. Όχι, όχι. Να μου λέτε ποιος μιλάει. Ακούστε λοιπόν. Ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων, κύριε Κούγια. Για μένα ένα τέταρτο, χωρίς να είμαι παρόν. Εγώ μιλάω, εδώ είστε παρόν. Πάμε λοιπόν στο θέμα. Πρώτο με ενδιαφέρει, είναι η δική μου εικόνα. Θα πάμε σε αυτό.
Εγώ θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να κάνετε μια έρευνα στα Γιάννενα ή αν θέλετε να πάμε μαζί. Εγώ πηγαίνω συνέχεια στα Γιάννενα γιατί έχω δικαστήρια. Όπου έχει σημαντικό εφετείο με παρόν τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Μου αναθέτω σημαντικές ποινικές υποθέσεις. Ας κάνουμε λοιπόν μια βόλτα στα Γιάννενα, ας κάνουμε μια βόλτα στην Πάτρα, ας κάνουμε μια βόλτα στη Λάρισα και μετά να μπορέσετε να μιλήσετε για την δική μου αποδοχή. Στα Γιάννενα όταν πηγαίνω, επειδή το δικαστήριο είναι στο κέντρο απέναντι από την περιφέρεια και περνάνε από εκεί τα ταξί, τα λεωφορεία, θα γίνεται μάρτυρας ενός φαινομένου. Θα σταματούν τα λεωφορεία, θα κατεβαίνει ο κόσμος κάτω, οι οδηγοί θα κορνάρουν, οι ταξιτζίδες θα σταματούν για να με χαιρετήσουν και να πούν πόσο πολύ νοσταλγούν την περίοδο που εγώ πήρα ένα Παζιάννα στην Τετάρτη Εθνική με 14 εκατομμύρια χρέος, τον ανέβασα κατηγορίες με κόντρα όλο το κατεστημένο του Γκαγκάτσι. Ο Γκαγκάτσι είχε ένα γιο και έχει ένα γιο και να τον χαίρεται το Μάκη το Γκαγκάτσι. Όσα χρόνια ο γιος Γκαγκάτσι σπούδασε στην Κομωτινή, τόσα χρόνια ο Παθρακικός ανέβαινε κατηγορίες. Τον έβρισκα μπροστά μου. Βρήκα μπροστά μου τη Λέλα. Κρίμα που δεν σπούδαζε στις Σέρες για να ανέβει ο Πασαραϊκός τότε. Γιατί είμαι από τις Σέρες, είναι κρίμα, ναι, αφού μπορεί και όταν σπουδάζει, ανεβάζει ομάδες. Όταν ανεβάζει ομάδες, όταν σπουδάζει σε μια πόλη, κρίμα που δεν σπούδαζε στις Σέρες. Εάν ήταν στις Σέρες και σπούδαζε στα τεφά στις Σέρες, θα ανέβαινε ο Πασαραϊκός 4 χρόνια της κατηγορίας και θα έμενε. Όσο έμεινε ο Παθρακικός. Δεν είναι τυχαίο που μόλις έφυγε ο Γκάτσι από την εξουσία του ποδοσφαίρου, ο πατέρας, χάθηκαν και τα πάντα για το Παθρακικό. Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν, τον βρήκα μπροστά μου σε όλα τα χρόνια του Παζιάννα, το Γκάτσι, εγώ και τη συμμορία του Κόκαλη. Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος σαν και εμένα έχει πάει στα Γιάννα, το έχει χρεώσει, έχει φτιάξει προπονητικό κέντρο, το ανέβασε κατηγορίες 2, δεν ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα, ενώ απέκλεινε τον Ολυμπιακό του Ριβάλντο σε διπλούς αγώνες. Και πήρε το κύπελο η ομάδα μου η Λάρισα. Έτσι το πήρε το κύπελο η Λάρισα. Στα ημιτελικά αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό και έπαιξε η Λάρισα στο τελικό. Άρα λοιπόν ακούστε με. Δεν μπορεί έτσι να μηδενίζετε κάτι και να λέτε ότι ήταν οδυνηρή η παρουσία του κύριου Κουγιά. Ας πάτε εκεί στο, που έφτιαξε το πολιτικό κέντρο. Ακόμη και την πολυθρόνα μου χρησιμοποιεί ο κύριος Βασίλης. Και επειδή είναι υπέρβαρος, την έχει καταστρέψει. Πήρα μια πολύ ακριβή συλλεκτική πολυθρόνα και την έβαλα στα γραφεία. Ας πάτε να δείτε τα γυμναστήρια, ας πάτε να δείτε τα αποδυτήρια, ας πάτε να δείτε τα γήπεδα, ας πάτε να δείτε πώς διαχειρίστηκα τον Παζιάννα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ίδιο έκανε στην Παραχαϊκή που χάλασα, έφτιαξε το γήπεδο από την αρχή. Παντού άφησα έργο, άφησα ένα προπονητικό κέντρο παντού. Άρα λοιπόν μην μηδενίζετε έτσι προσωπικότητες. Άρα λοιπόν κάντε μια έρευνα, αν θέλετε να την κάνουμε μαζί, πάμε στη Λάρισα που εμφανίζονται 50 άτομα στο διαδίκτυο και έχουν δημιουργήσει μια πλάνη και όταν τους καλεί στο γήπεδο έρχονται 100 για να βρίσουν μόνο. Τόσοι είναι. Την έχω διαμορφωμένη, κύριε Κούγια. Είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος 20 χρόνια, βλέπω ποδόσφαιρο 30. Εντάξει, από μικρό παιδί, αυτή ήταν η μούρλα μου, όπως και δική σας φαντάζομαι. Την άποψή μου την έχω διαμορφώσει ακόμα και αν έκανα λάθος και στην Πάτρα και στα Γιάννα σας λατρεύουν και σταματάνε τα ταξί. Πάμε λοιπόν να δούμε. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα. Ακούστε με λοιπόν. Με ποιους μιλήσατε, πρώτα απ' όλα εσείς προσωπικά δεν με γνωρίζετε. Το σύστημα αξιών που έχω, το τρόπο που ασκώ την. Μιλάνε τα έργα σας. Μιλάνε τα έργα σας. Να σας πω κάτι. Να σας πω δύο παραδείγματα. Θέλω να σας πω. Σε οποιαδήποτε ομάδα πήγα, την πήρα στις αστεχνικές κατηγορίες, ακόμη και η Λάρισα αν δεν πήγαινε αστεχνικό θα έπαιζε, τελευταία χωρίς ένα δελτίο, τις ανέβασα κατηγορίες, τις εξηγήανα οικονομικά και δεν ανέβαινε οι ομάδες μου στη Σούπερ Λίγκα, γιατί έβρισκα απέναντι μου τον Κόκαλη, έβρισκα τον πατέρα και το συνεργείο τους με τις ομάδες που είχαν, την Ηλιούπολη, τις ομάδες που ευνοούσαν και το χρονικό διάστημα το συνεργείο του Γιάννη Παπαδόπουλου και του Θωμά Μητρόπουλου. Κύριε Κούγια, μην πάμε μακριά. Πριν από λίγους μήνες. Μία ομάδα μου ακούσα κάτι, δεν πτώχευσε ποτέ. Πήρα πτωχευμένες ομάδες εξ Γιάννα, τις έκανα όλες ομάδες αξιοπρόσεκτες, με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Πάμε λοιπόν να πείτε με ποιον έχετε μιλήσει και σας έχει πει με ονοματικό. Μα σας είπα, μιλάνε τα έργα σας, κύριε Κούγια, στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, πέμπτη απόγευμα ήταν, Φλεβάρι νομίζω Γενάρη, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εκθιάσατε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και είπατε μεταξύ άλλων και έχουν γραφτεί στα site και είχαν και συνάδελφοι μέσα, είχαν δώσει παρουσία. Είσαστε εκεί εσείς. Είχα τρεις συναδέρφους, αδερφικούς φίλους και γράφτηκαν και σε όλα τα site. Ποιος ήταν εκεί, πείτε μου το όνομα τεπώνυμο του ενός. Γιατί εγώ τους ξέρω όλους. Ο ένας εξ αυτών ήταν ο Γρηγόρης Ατρίδης από το Open. Ο Γρηγόρης Ατρίδης από το Open. Και θεωρείτε εσείς αξιόπιστο. Μα γράφτηκαν στα site, κύριε Κούγια. Εντάξει. Συγγνώμη πολύ που γράφανε στα site. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω όμως, συγγνώμη. Την Πέμπτη λέγατε ότι προσπαθούν να μηδενίσουν μερικοί, ο Πάο και Ξάνθη, δηλαδή τη σοβαρότητα τη επιτροπή και το πορίσματό τη. Ναι. Και το Σάββατο πρωί βγάλετε ανακοίνωση και λέγατε η κυρία Μαρούπα που είναι νούμερο. Τι σχέση η κυρία Μαρούπα με το ΕΜΕ. Είναι μέλο τη επιτροπή, κύριε Κούγια. Ακούστε, μην τα πάτε. Είναι σοβαρή τελικά η επιτροπή ή αποτελείται από νούμερα. Σε κάθε επιτροπή. Μετά από δύο μέρε βγάλετε ανακοίνωση για τη Μαρούπα. Αν περιμένετε λίγο, τι κάνατε την ερώτηση και την παρατηρητή σα. Η Μαρούπα είναι σύζυγο ενό δικηγόρου συναδέλφου μου πολλά χρόνια, του κυρίου Ταουξή. Δεν ασχολείται με το αντικείμενο μου. Και η ίδια είναι καλή δικηγόρος. Και καλή οικογενειάρχης. Υπάρχει μια διαφορά.
Η κυρία Μαρούπα δεχόμενη bullying, γιατί πήγε για κανένα αυτοψία στην Ξάνθη και είδε τι ακριβώς έχει πουληθεί. Δέχτηκε. Μεσήτρια είναι η κυρία Μαρούπα. Είναι μεσήτρια. Είναι εκτιμήτρια γη, τι είναι. Μην μετάγεσαι σαν τον. Όχι, όταν μου λέτε έκανε εκτίμηση η κυρία Μαρούπα, τι εκτίμηση έκανε. Μεσήτρια είναι. Να τελειώνω τον συλλογισμό μου. Μάλιστα. Εκείνο που δεν έχετε καταλάβει, ότι η κυρία Μαρούπα είναι μέλος μιας ανεξάρτητης επιτροπής, συνταγματικά κατοχυρωμένης, που είναι παντοδύναμη. Τρεις είναι. Του κουμπάρου το Βγενάκη πρόεδρος, ανεξάρτητη. Να τελειώσω, κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε να κάνω μια σύντηση επίπεδου. Όταν μου λέτε ανεξάρτητη, κύριε Κούτια, δεν είναι ανεξάρτητη. Η επιτροπή έχει προϊστάμενο. Έχει προϊστάμενο η επιτροπή. Σας παρακαλώ πολύ, θα με αφήσετε να κάνω τον συλλογισμό μου, ναι ή όχι. Ή θα μιλάτε με τον τρόπο που μιλήσατε χθες. Και θα μια χαρά μιλούσα. Μια χαρά μιλούσα. Ολοκληρώστε. Μην το πάμε στην αντιδικία. Πείτε αυτό που θέλετε. Να τελειώνω τον συλλογισμό μου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι μία από τις τρεις παντοδύναμες συνταγματικά κατοχυρωμένες επιτροπές που κάνουν έρευνα και εκδίδουν πορίσματα. Δεν είναι δικαστήριο. Είναι τρεις. Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, το ΕΣΟΥΡΟΥ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον επαγγελματικό αθλητισμό γενικώς. Όπου γίνονται συμβόλαια, που υπάρχει επαγγελματικός αθλητισμός. Η έρευνα αυτής της επιτροπής δεν έχει όρια. Μπορεί να μπει σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Όπως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως και το ΕΣΟΥΡΟΥ να μπει. Να συνεργαστεί με τράπεζες στην Ελλάδα και διεθνώς. Να συνεργαστεί με φορείς διαφόρους του δημοσίου. Με οτιδήποτε. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανένα δικαστήριο. Αυτό το πόρισμα οποιοδήποτε από αυτές τις επιτροπές, στις οποίες μπαίνουν με υπόδειξη των κομμάτων δικηγόροι, παλιοί δικαστές, παλιοί καθηγητές πανεπιστημίου, νυν καθηγητές πανεπιστημίου, θεωρείται ότι είναι δεσμευτικό. Αυτό δεν κατάφεραν να το μεταδώσουν στο ΚΑΣ, στο οποίο ΚΑΣ είναι επίσης ένα διαιτητικό δικαστήριο που βάζει ο καθένας στο εκπρόσωπό του και συμμετέχουν. Δικηγόροι με δημόσιες σχέσεις από τις διάφορες ομοσπονδίες. Από την Ελλάδα ήταν παλιά ο Πατελής ο Δέδας, του Άρη. Ήταν μετά ο Σοφοκλής ο Πυλάβιος. Δεν ήταν οι κορυφαίοι κατά την άποψή μου νομικοί. Πήγαν εκεί γιατί ήταν στην ΕΠΟ, γιατί είχαν τη δυνατότητα μέσω του Κοντομινά να μπορούν να επιβάλλουν την παρουσία τους, γιατί μπορούσε ο Πυλάβιος μέσω της ΕΠΟ και που ήταν πρόεδρος να πάει εκεί στο ΚΑΣ. Αυτή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι παντοδύναμη και δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο που είναι τακτικός δικαστής, ούτε με την Επιτροπή Εφέσεων, ούτε με το ΚΑΣ. Αυτό που δεν κατάφεραν οι δικηγόροι του Ολυμπιακού που πήγαν εκεί να μεταφέρουν είναι ότι δεν είναι δικαστήριο. Άρα, τι είπε το ΚΑΣ, δεν είναι δυνατόν να εκδίδεται μια απόφαση με την απόφαση ενός πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Πρέπει να υπάρχει και εφετείο. Δεν κατάλαβαν ότι έχει δικαστεί και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αυτή η διαδικασία. Και σας το λέω από τώρα, το αποτέλεσμα όποτε δικαστεί, γιατί τώρα πια δεν έχουμε καθόλου επιτροπή λόγω της παρετήσεως όλων των μελών, λόγω του bullying του ΠΑΟΚ, τους έβγαλε όλους πουλημένους και δεν ξέρω αν θα δεχτεί κάποιος να πάει εκεί. Όταν θα δικαστεί, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, κρατήστε το, η οποιαδήποτε ποινή θα αφαιρεθεί από του χρόνου, θα ξεκινήσει πιθανώς, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Γιατί εγώ θεωρώ ότι κανένας τακτικός δικαστής δεν υπάρχει τέτοιο να αθώσει τον ΠΑΟΚ για την πολιτιοκτησία με την Ξάνθη, με τα στοιχεία που υπάρχουν. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό να εξηγήσει τι θέλανε να κάνουν εκεί και πήραν ένα ξενοδοχείο και προπονητικό κέντρο, το οποίο δεν χρησιμοποιεί κανένας κατά την άποψή τους και δεν κάνει και ατομικές προπονήσεις ο κ. Καπατζίδης, ούτε ο κ. Ιβάν Σαββίδης, ούτε το μέλλον του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, όταν καταλάβετε αυτό που σας λέω, θα το μεταφέρετε στους κρατές. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με αυτά τα στελέχη και με αυτήν την κυρία Μαρούπα που της έκανε επίθεση, εγώ γιατί. Για να ισοσκελίσει αυτό που έκανε και είπε, θα κάνουμε και έρευνα για την ΑΕΛ, αφήνω τις εντυπώσεις για την ΑΕΛ. Λες και δεν γνωρίζει ότι 47 χρόνια κάνω φορολογική δήλωση. Τι φορολογικές δηλώσεις κάνω? Έχω ένα Ε9 με 28 ακίνητα με την περιουσία που έχω κάνει από τη δουλειά μου και δεν έχω ανάγκη κανέναν Σαββίδη, κανένα Μαρινάκη, κανένα Βαρδινογιάννη στο παρελθόν. Γι' αυτό και κράτησα τις ομάδες μου χωρίς να είναι στην πρώτη εθνική, χωρίς επιχορηγήσεις και πάντοτε κορυφαίες. Δεν είμαι καινούριος ιδιοκτήτης. Είμαι ο συνειδιοκτήτης του Ηρακλή τότε που ήταν ομαδάρα. Και είχε πραγματικούς ιδιοκτήτες, όχι τώρα με αυτά τα ρετάλια που πήγανε μετά το Μυτιλινέο που την κατέστρεψε και έβαζε τους αχαιρανθρώπους να τη διοικούν, το Ηρακλή. Λοιπόν, όταν μιλάς για μένα, κυρία Μαρούπα, που ξέρεις ότι ποιος είμαι και έρχεσαι στις αγορεύσεις μου να με ακούς για να γίνεις καλή δικηγόρος, δεν μπορεί να λες για την ΑΕΛ θα κάνουμε έρευνα επειδή στο λέει ο Θωμαίδης. Εκεί αντέδρασα. Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει ένα πόρισμα της Επιτροπής, κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει. Ούτε τώρα μπορεί να ανατραπεί. Σας το λέει ευθέως, όποιος και να δικάσει. Γιατί αλλιώς καταργείται το Σύνταγμα και καταργείται η λειτουργία του ελληνικού κράτους. Δεν κατάφεραν στο ΚΑΣ να τους πούν ότι δεν είναι δικαστήριο επιτροπή. Να ρωτήσω εγώ κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Επειδή πλέον το ΚΑΣ είπε ότι δεν είναι δεσμευτική η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικής. Είναι λάθος του ΚΑΣ αυτό. Δεν μπορεί να επιτρέψει. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Ναι. Μισό λεπτό.
Αν λοιπόν δεχτούμε ότι θα το δεχτεί αυτό η Επιτροπή Εφέσεων και θα πει δεν είναι δεσμευτική, πάω να πάρω εγώ την ευθύνη που είμαι ο δικαστής της απόφασης. Δεν θα το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι παράνομο. Πείτε ότι το κάνει. Το κάνει αυτό. Δεν είναι η πρώτη δεν φορά. Μπορεί, σας το λέω. Δεν μπορεί να μην το θεωρήσει δεσμευτικό, εννοείται. Δεσμευτικό, ναι. Παρόλο... Θα το διώξουν από... και τι θα γίνει. Θα και το ΚΑΣ μετά τι θα το ξαναπηγαίνουμε στο ΚΑΣ. Θα το ξαναγυρνάει το ΚΑΣ πίσω μετά. Ακούστε, όχι. Το ΚΑΣ έκανε κάτι. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Απέφυγε να πιάσει τα κάρβουνα στα χέρια του. Στην απόφαση του ΚΑΣ γράφει για τη διάβαση ότι παρόλο ότι θα μπορούσε να πάρει θέση το ΚΑΣ στην ουσία της υποθέσεως. Δεν παίρνω, ναι. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δεν έλυσε το πρόβλημα το ΚΑΣ. Γιατί θα μπορούσε να πει αθώος ή ένοχος δηλαδή λέτε το ΚΑΣ. Έτσι, μπράβο. Να. Έγινε πολυδιοξία. Ακούστε ποιο πρόβλημα υπάρχει τώρα. Ποια νομοθεσία θα εφαρμοστεί. Αυτό πάω να ρωτήσω. Ότι με ποιο κανονισμό λοιπόν θα δικάσει ο εφέτης τώρα, αφού δεν υπάρχει στην ΕΠΟ. Όχι, ακούστε. Τι, υπάρχει. Αν δικάσει με τους κανονισμούς της ΕΠΟ ο εφέτης που θα ναι. έρθει, δεν θα είναι εφέτης, οι τρεις εφέτες. Οι τρεις, ναι. έρθουν, πρόεδρος εφετών και ανώτεροι δικαστές, θα πρέπει να δικάσουμε τον κανονισμό της ΕΠΟ. Γιατί η τροπολογία της κυβέρνησης ναι. δεν έχει γίνει κανονισμός ακόμη. Άρα υπάρχει κίνδυνος υποβιβασμού και των δύο. Υπάρχει κανονισμός της ΕΠΟ για πολυδιοκτησία. Όχι, εφαρμόζονται αναλογικά ναι. όταν υπάρχει κενό οι κανονισμοί της FIFA και της UEFA. Που εκεί δεν προβλέπεται η τροπολογία του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη. Εκεί όμως, νομίζω, διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, εκεί όμως δεν προβλέπεται να πέσει ο ΠΑΟΚ, εκεί προβλέπεται να πέσει Ξάνθη μόνο. Ξάνθη, έτσι, αυτό θα σας πω. Ενώ γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί και στην Επιτροπή Εφέσεων που σας μετέφεραν αυτά που σας μετέφεραν, εγώ είπα, μου κάνει εντύπωση. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι μια απόλυτη λύση. Γιατί οι κανονισμοί της FIFA είναι κλασικοί. Η ομάδα που έχει μεγαλύτερη ιστορία, περισσότερους τίτλους, καλύτερη βαθμολογική θέση διαχρονικά, σώζεται αυτή που αγοράζει δηλαδή, ναι. που έχει και τα χρήματα, και εξαφανίζεται η άλλη. Ο ΠΑΟΚ έχοντας ένοχη συνείδηση για αυτό που έκανε στη Ξάνθη, θέλει να έχει και το σκύλο χορτάτο και το... Και το να είναι δεμένος ο σκύλος. Και να κάνει και τη δουλειά του. Τα θέλει όλα. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα όμως έτσι όπως το λέτε, αν τελικά εφαρμοστεί αυτό, θα πέσει η Ξάνθη και θα μείνει ο ΠΑΟΚ χωρίς ποινή. Θα πίνει... Και έτσι, μπράβο. Και έτσι πρέπει να γίνει για μένα. Ωραία, δεν θα διαφέρει βαθμό. Για μένα αυτή είναι η άποψή μου. Και αυτό είναι το σωστό. Ο ΠΑΟΚ κακώς υφίσταται να φέρει στο βαθμό. Τον Ολυμπιακό το συμφέρει αυτό το αλαλούμ. Ωραία, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Επειδή έχουμε. Το ότι δεν κατάλαβαν κύριε Κούγια στο ΚΑΣ και κατάλαβε η Μαρούπα και ο Κουμπάρος του κυρίου Αυγενάκη, πραγματικά με ξεπερνάει. Μην του υπαλαθμίζετε. Ο Κουμπάρος του κυρίου Αυγενάκη, ο κύριος Τσουβλάκης, υπήρξε κορυφαίος δικηγόρος και έτοιμος, κορυφαίος δικαστής και ετοιμότατος δικαστής. Το ίδιο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής είναι οικονομολόγοι. Χρόνια ολόκληρα στο ΚΑΣ τα έχουν υποδείξει τα κόμματα. Κανείς δεν πήγε να τους αντικαταστήσει. Κανείς δεν έκανε στάσεις. Το ΠΑΟ έκανε στο παρελθόν. Ο Άρης όταν... έκανε. Ο Άρης για τη Μαρούπα έχει χρόνια τώρα, λέει. Δεν διάσω κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να την εξαιρέσει. Μπορεί να κάνεις αίτηση εξαιρέσεώς της. Ναι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δεν το κάνουν όμως κανείς. Κάνουν δηλώσεις και δεν κάνουν διαδικαστικές σωστές πράξεις. Εμένα αν ο ΠΑΟΚ μου ανέθετε την υπόθεσή του και την οποία θα αναλάβανε, σας το λέω ευθέως. Το έχω δηλώσει κιόλας. Θα έλεγα το εξής. Κύριε, τι κάθετε και σκάτε και διεκδικείτε το πράγμα τότε ακόμη. Αυτή τη στιγμή εμείς, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, μένουμε χωρίς βαθμολογική αφαίρεση και θα πέσει Ξάνθη. Τι έγινε αν πέσει Ξάνθη με χωρίς οπαδούς, χωρίς τίποτα άλλο και είναι στη Β' Εθνική. Τι προσφέρει στο ποδόσφαιρο Ξάνθη δηλαδή. Πείτε μου, εξηγήστε μου. Τι προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ομάδα σαν την Ξάνθη, χωρίς οπαδούς, χωρίς εμφανή ιδιοκτήτη πια. Κάνω κουμάντο δύο υπάλληλοι. Ο Παπαδημητρίου Σαλίκης, ο Παπαδημητρίου μίλαγε πιο πολύ χθες από τον Καραγεωργίου. Το λυπήθηκα τον Καραγεωργίου. Έδωνε το λες στους παίκτες περισσότερο τον Καραγεωργίου. Λοιπόν, κάντε μου τη χάρη να βλέπετε τα πράγματα αντικειμενικά και κυρίως σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το λέω ευθέως, συνειδητοποιήστε τι ακριβώς είναι η απόφαση του δικαστηρίου του εφετείου, του πρωτοβαθμίου από τακτικούς δικαστές που οι οποίοι εάν δεν θεωρούσαν δεσμευτική την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ελληνισμού, πού θα τη θεωρήσουν και οι καινούργοι, θα απαρέβαιναν το καθήκον τους και θα κινδύνευαν να μείνουν εκτός του σώματος των δικαστών. Άλλο ένας τακτικός δικαστής και να με εναρμόζει στον νόμο, γιατί θα έκανε ο Ολυμπιακός μια παράβαση καθήκοντος μήνυση, και εγώ το ίδιο, και θα έκαναν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Και άλλο ένας δικηγόρος που αποφασίζει έτσι. Ας πάει λοιπόν μετά στο ΚΑΣ οποιοδήποτε και να διακινδυνεύσει από εκεί και πέρα αυτά που πρέπει να διακινδυνεύσει. Λοιπόν, εδώ έχετε εξοργήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ερωτήσεις... Ούτε με ενδιαφέρει. Όχι, θα σας μεταφέρω ερωτήσεις τους. Που είναι ερωτήσεις που τις συζητάμε και νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε. Και να μην βιάζει το φίλο στο 293, γιατί τρώμε κι εμείς. Μπορείτε να με πάρετε σε ένα λεπτό, γιατί ήμουνα σε ένα βενζινάδικο κάποια στιγμή και έμεινα
εκτός και πρέπει στις μία θα εκδοθεί η απόφαση. Να μπω στο αυτοκίνητό μου σε ένα λεπτό, πάρτε. Ωραία, σε ένα λεπτό σας ξανακαλούμε, σας ξανακαλούμε. Λοιπόν, να πω στο φίλο το 293, ο οποίος έστειλε ένα ερώτημα και λέει ότι δεν το κάνουμε και δείχνει μπινελίκια στο Λίμπερο, βγάζεται τον έμιστο του Ολυμπιακού κτλ. Ο κύριος Κούγιας ζήτησε και ο ίδιος να παρέμβει με παρέμβασή του από μόνος του το βράδυ του Σαββάτου. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον βγάλουμε και να τον ακούσουμε και να του πούμε όλα όσα θέλουμε. Φίλοι, 293. Και φυσικά και δεν ήταν. Αλλά είμαστε ελεύθεροι στον οποιοδήποτε να τον βγάλουμε και να μιλήσει. Επειδή του κάναμε το ερώτημα που θα του κάνουμε τώρα, φίλε 293, που το έστειλε 12 και 23. Δεν πρέπει σε 12 και 31 να αρχίσει χαρακτηρισμούς, ωραία δημοσιογραφία του Λίμπερο κτλ. Χαλαρώστε λίγο. Εδώ ακούγονται τα πάντα. Τα πάντα. Χαλαρώστε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και μια σειρά που γίνονται οι ερωτήσεις των ακροατών. Θα μεταφερθούν όλες οι ερωτήσεις που έχετε και για τον Μπλέγα εδώ από ό,τι βλέπω και για τους δανεικούς και για τα πάντα όλα. Δεν είμαστε ένα ραδιόφωνο το οποίο κάνει το ένα ή δεν κάνει το άλλο. Μαριλής, ξαναπάρει τον κύριο Κούγια. Λοιπόν, και από εκεί και έπειτα είδατε και τι ερωτήσεις το έχει κάνει ο Στέργιος και στο κάτω-κάτω η όλη κουβέντα έχει ξεκινήσει ακριβώς γιατί υπήρξε τοποθέτηση του Στέργη το βράδυ του Σαββάτου η κριτική απέναντι στον κύριο Κούγια. Δεν θα αλλάξει. Εντάξει. Εντάξει, ναι, ο καθένας, όχι. Δεν γίνεται να είμαστε αρεστοί σε όλους. Θέλω να πω στον ακροατή ότι ο λόγος που μιλάμε, αυτή τη στιγμή είναι γιατί του ασκήθηκε κριτική του κύριου Κούγια, παρεξηγήθηκε ο κύριος Κούγιας και έκανε παρέμβαση. Οπότε μην βάζετε χαρακτηρισμούς και τα λοιπά, ειδικά στα παιδιά τους, στους συναδέλφους του ρεπορτάζ. Του πάω, κάτσε να μπει στο αυτοκίνητο, ρε φίλε, περίμενε. Πάει στο δικαστήριο ο άνθρωπος. Έχει την. Πώς τη λένε, με τη χείρα. Το δικαστήριο και τον καπετάνιο. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι που θα καλέσει η Μαριλής, αν μας ακούει. Μας ακούει η Μαριλής, γιατί είσαι εδώ και τα λοιπά. Θα προχωρήσουμε και παρακάτω. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, ένα ζήτημα είναι το πότε θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση με τους εφέτες. Γιατί δεν έχει μείνει κανένας πλέον. Έτσι, έχει παραιτηθεί και ο Βάκος, ο οποίος ήταν αυτός που μειοψήφισε στην απόφαση την αρχική, και όλοι οι αναπληρωματικοί. Είναι αλήθεια, Στέργιο, ότι επιβεβαιώνεται αυτό που σου έλεγα, ότι δεν θέλει κανείς να τους. Δεν θέλει κανείς να μπλέξει. Τον έχουμε τον κύριο Κούγια και πάλι. Θα ήθελα να μπορούσα να ακούω ένα σχόλια. Λοιπόν, σας λέω τώρα ότι. Σας μεταφέρω τώρα τις δύο-τρεις ερωτήσεις που έχουμε από ακροατές, γιατί είναι πάνω στο αντικείμενο που μιλάτε γι' αυτό. Καταρχήν, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Τα θέματα δανεικοί, παίκτες κτλ. Λέει ο πρώτος φίλος, ο οποίος μάλιστα μας βρίζει κιόλας γιατί δεν σας ρωτήσαμε εγκαίρως. Είναι και αυτό κομμάτι και της δικής μας της δουλειάς που είναι δύσκολη. Ρωτήστε, λέει τον κύριο Κούγια, αφού έχει πάρει δύο δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, αν είναι κι αυτός στο άρμα του ΠΑΟΚ. Με τη συλλογιστική ότι όποιος παίρνει δανεικούς είναι και σε άρμα. Δεν είπα εγώ αυτό πράγμα. Εγώ είμαι για άλλο πράγμα μίλησα. Δεν μπορεί να, όταν έχει 10 δανεικούς όπως έχει ο Βόλος και που είναι ουσιαστικά η αντερήκωση του ΠΑΟΚ, σου δημιουργούνται τύπος. Δεν έχω κανένα στοιχείο ότι ο Βόλος ανήκει στον Σαββίδη. Mm-hmm. Λέω σου δείχνει, αυτό είναι μια ένδειξη. Εάν δεν έχεις δυνατότητες να παρέμβεις, να δεις σε αυτό που γίνεται, είπα είμαστε χάρη το 2015, μου ήρθαν στα χέρια μου δύο συμβόλαια που είχε πουληθεί ο Παζιάννα σε έναν επιχειρηματία Αυδή, Γιάννη Αυδή, ο οποίος ήταν συνεταίρος του Σιγκελίδη, του ιδιοκτήτου της Ξάνθης. Είχαν κάνει τον καράζ στα Γιάννα, εκεί που είναι η περιφέρεια, στην πλατεία, αν ξέρετε, αν είχε πάει ποτέ, ναι, που είχε ένα καράζ εκεί στο κέντρο. Και είχε πουληθεί ο Παζιάννη το 51% στον Αυδή. Με μια διαφορά, ότι ένα μήνα πιο πριν, ο Αυδής είχε πουλήσει στον Σαββίδη, μαζί με τον μετέπειτα πρόεδρο του Ενώσεως των Ιωαννίνων, τον Βρακά, που ο γιος του έπαιζε στην Ακαδημία του ΠΑΟ και είναι και εξαιρετικό ποδοσφαιριστής. Και νομίζω θα γυρίσει τώρα από την Ιταλία στο ΠΑΟΚ. Είχε το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Θεσσαλονίκη, που το είχαν αγοράσει, το παλιό στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αυτομάτως δημιουργούνται σκέψεις. Δεν έχει κάποιο στοιχείο στα χέρια σου. Ναι. Όταν εδώ όμως στην Ξάνθη, είχε το στοιχείο ότι πουλήθηκε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της ομάδος. Το να πάρεις δανεικούς. Εγώ πήρα από τον ΠΑΟΚ δανεικούς και μας βοήθησαν και πάρα πολύ και οι δύο, με εξαιρετική απόδοση. Και ευχαριστώ κατ' επανάληψη. Και μάλιστα πήρα τους δανεικούς. Την προηγούμενη μέρα θα παίζαμε το Ολυμπιακό. Πάμε να παίξουμε. Ναι. Και τότε βγήκε. Μισό λεπτό. Να πω το εξής. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά θα σας πω το εξής. Ναι. Τότε λοιπόν είχατε καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά. Και πάντα έχω και τώρα έχω. Και δεν σας βρίζανε αυτοί που σας βρίζουν τώρα. Μπορεί να σας βρίζαμε εμείς οι Αριανοί τότε. Για ποιο λόγο, τι σας έκανα εσύ. Όχι, μπορεί να σας βρει. Θα σας πω.
Κάποτε στη Β, όταν ήταν πήγε να ανέβει ο Άρης από τη Γ στη Β Εθνική, έγινε η μοναδική ομάδα στη Β. Το έχουμε ξανασυζητήσει στον αέρα και δεν μου είχατε πει ότι είχα δίκιο. Πήγε να ανέβει από την Τρίτη Εθνική στη Β Εθνική. Τότε ήσασταν στη Λάρισα και στην, στη Δεύτερη Εθνική η Λάρισα. Στη Β Εθνική στη Λάρισα. Μπράβο. Στη Εθνική, στη Λάρισα. Και ήσασταν στο τόξο των ομάδων εκείνων που τέθηκε απέναντι. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Την επόμενη λοιπόν, προσέξτε λίγο. Ο Τσαλτίδης είμαι τώρα, ο Τσαλτίδης, ο μισό λεπτό, ο Χρήστος Τσαλτίδης είμαι. Προσέξτε λίγο. Και την επόμενη σεζόν που η Λάρισα ανέβηκε στην ΑΠΑ Εθνική και δεν υπήρχε Κούγιας εκεί, στη Β' εννοώ, η Δόξα Δράμας ανέβηκε κανονικά ως δεύτερη από την ΓΑΜΑ Εθνική στην ΑΕ. Τότε, αν θυμάστε, ο Γκιλτζίκης αντέδρασε, αλλά ήταν γιατί δεν είχε δύναμη ο Άρης. Δεν είχε δύναμη. Επί Καλαϊτζίδη ήταν τώρα αυτά, τα θυμάστε. Για Τσαλτίδη, ακούστε με. Τσαλτίδη. Κύριε Τσαλτίδη. Ναι. Θα χαρώ πολύ να τα πω. Αύριο θα σας πω. Αν έχετε χρόνο, έλα στα δικαστήρια να τα πούμε από κοντά. Θέλω λοιπόν να γνωρίσουμε. Ακούστε με κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει το συμφέρον της ομάδας. Ούτε φέτος. Αντιληπτό. Ούτε φέτος θα ασχολούμαι με την πολιτοκτησία ΠΑΟ Ξάνθης, εάν δεν ήταν η Ξάνθη ανταγωνιστριά μας. Και με ενοχλεί ακόμη και το γεγονός ότι θα συνεχίσει να είναι ανταγωνιστριά μας. Αν δεν γίνει αναδιάρθρωση τώρα και δεν παίξει μπαράζ και δεν ξέρω. Θα είναι. Δεν πρέπει να γίνει μπαράζ. Αυτό δεν λέει ο. Αυτό θα ψήφιζα το καλοκαίρι. Μα δεν κατάλαβε κάτι. Εγώ θα προσφύγω. Αυτή είναι η διαφορά και αυτό γίνομαι και κακός. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει νομιμότητα για να κάνω τον προγραμματισμό μου. Πώς θα αντιμετωπίσει μια Ξάνθη με το Σαββίδι από πίσω της. Γιατί δεν τρέψτε μου. Πώς θα αντιμετωπίσει μια Ξάνθη. Μπορεί να πει κάποιος κύριε Κούγια και η Λάρισα θα έχει τον Ολυμπιακό από πίσω της και θα αντιμετωπίσει την Ξάνθη. Γιατί ο Ολυμπιακός, ακούστε κάτι. Υπάρχει μια διαφορά. Εγώ δουλεύω και είμαι δικηγόρος αυτού που με επιλέγει. Και να σας πω κάτι. Στις λεπτομέρειες δεν ήμουν δικηγόρος όλου του ομίλου του Σαββίδη. Κάναμε μια συνάντηση απέναντι από τη Βουλή σε εξαιρετικά γραφεία στο Μέγαρο Ραβανίδη με τον κύριο Σαββίδη, με τον συνεργάτη του, τον συνάδελφό μου τον Κώστα, τον, που είναι μαζί του πάντοτε. Το Φωτιάδη. Το Φωτιάδη τον Κώστα. Και με τον Άγγλο τον επικεφαλής των ομίλων του των επικοινωνιακών. Και συμφωνήσαμε να αναλάβω πολύ σημαντικά. Τη μια μέρα το είπαμε γιατί την άλλη μέρα εξαφανίστηκα. Και ακολούθως εγώ έγινα δικηγόρος όλου, γιατί τότε με επέλεξαν. Ωραία. Του ομίλου Μαρινάκη. Κολλάει. Άρα τώρα εδώ η ερώτηση του 116. Αν θεωρείτε, ναι, επειδή μιλάμε για πολυδιοκτησία, λέει και τα λοιπά, κυριαρχική επιρροή και τα λοιπά, το ότι εσείς πληρώνεστε από. Θα το διαβάσω όπως το λέει. Όπως επιρροή έχει ο Ολυμπιακός στον κύριο Κούγια, πληρώνοντάς τον για άλλες επιχειρήσεις. Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ισχύει αυτό. Δεν απαγορεύεται. Με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε εγώ να απαγορεύεται να έχω ομάδα. Γιατί εμένα ήταν κατά κυρίως πελάτες μου. Η οικογένεια Αγγελοπούλου. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ο Μπόμπολας. Ο Σικελίδης. Όχι τη Ξάνθη. Τη Ξάνθη, ναι. Ναι, ναι. Ο οποίος πάνω, ο Σικελίδης έχει βαφτίσει και το γιο μου. Θα έπρεπε, ήταν ο Μελισανίδης. Είχα τον αδερφό του Μελισανίδη σε ανθρωποκτονία. Τον Ιάκωβο. Ο Μελισανίδης παλιότερα. Σε διάφορες υποθέσεις. Οποιοδήποτε δηλαδή του οποίου θα ήμουν δικηγόρος, θα έπρεπε εγώ να μην αποκτήσω ποτέ ομάδα. Ενώ είμαι αυτός που θα πάει το ποδόσφαιρο πιο πολύ από όλους. Αυτοί δεν υπήρχαν όταν εγώ είχα δικές μου ομάδες. Το 81-82 που μαζί με τον Θεοδωρίδη είχαμε ομάδες. Θα με απαγορεύσουν εμένα. Άρα δεν απαγορεύεται κάτι τέτοιο να το λέμε, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, δεν είναι ούτε νομικός, ούτε έχει γνώση των νόμων. Ναι. Απαγορεύεται να έχεις ομάδα όταν έχεις συστηματική εταιρεία. Δεν υπάρχει άλλο συνταγματικό κόλλημα. Δηλαδή, εμένα θα με απαγορεύσουν. Γιατί εγώ δεν μου κάνει δώρο Μαρινάκη. Σας πω και θεωρώ και τον εαυτό μου αδικημένο. Κάνοντας τις δίκες που κάνω για τον εκδοτικό μήνο του Μαρινάκη, γιατί εκεί είναι γενικότερα το επιχειρηματικό, το Κοεμέγκα, το ΟΑΝ, τις εφημερίδες του, τα δικαστήρια που κάνω κάθε χρόνο ξεπερνούν τα 100. Οι αμοιβές μου είναι πολύ μικρότερες από αυτές που θα έπαιρνα αν έπαιρνα ένα δικαστήριο. Ουσιαστικά κερδισμένος ο Μαρινάκης είναι, δεν είμαι εγώ. Απλώς με ενθουσιάζει το γεγονός ότι με εμπιστεύονται άνθρωποι αυτού του επίπεδου και το κυριότερο απ' όλα ότι εξής από το σκληρό ποινικό, που είναι το σκληρό ποινικό των ανθρωποκτονιών, των ναρκωτικών, των εκβιασμών, των οποιονδήποτε εκ νόμων συμπεριφορών, είναι ένα ποινικό, πολιτικό ποινικό. Έχει απέναντί σου το Τσίπρα, όπως ανοίγα την υπόθεση του Ριχάρδου. Έχει απέναντί σου κυβερνήσεις. Όταν υπερασπίζει πολιτικούς, έχει απέναντι πολιτικούς. Είναι έτσι η φύση της δουλειάς μου. Εμένα και η δική μου προσωπικότητά μου αρέσει. Όταν θα είχα δηλαδή το Σαββίδι πελάτη, σε διάφορες υποθέσεις, θα έπρεπε να μην έχω ομάδα, δηλαδή θα έπρεπε να ήμουν την κατοχή του ΠΑΟ. Με σηκώνεται πολύ δηλαδή. Δηλαδή επειδή τώρα η ομάδα μου είναι, επειδή τη συμβαίνει να έχω συνδεθεί φιλικά, ακραία φιλικά, με τον Μαρινάκη,
σε επίπεδο οικογενειακό. Για κοιτάξτε πέρσι την προηγούμενη μεσοζάνη. Την προηγούμενη το κερδίσαμε με τον Πέντο. Το θυμάστε με τον γκολ του... Στο τέλος, ναι. Στο τέλος. Και πάλι μου δικηγόρος. Πέρσι, στο δεύτερο παιχνίδι μας έδωσαν ένα μαϊμού πέναλτι, του Ελαραμπή, αν θυμάστε, με τον Πέρτο. Στο έκτο λεπτό. Και στο 90 από σύμπτωση δεν ισοφαρίσαμε και όχι μόνο αυτό. 90 λεπτά παίζαμε τόσο όπως πρέπει να παίξουμε και στο τέλος βγήκε ο Μαρτίνς, βγήκε ο Καραπαπάς, βγήκε ο Βαλμπουενά και λέγανε ότι η ΑΕΛ μας έπαιξε ύποπτα, σκυρά. Και την άλλη μέρα ο Γάβρος έλεγε κούγια με τον Καβαθιώτη, πες πόσα λεφτά έπεσε το Μόρα, τους έδωσε πριν. Και ήμουν ήδη δικηγόρος. Πάντως κύριε Κούγια, με αυτά που έχετε πει για τον Μαρινάκη τα προηγούμενα χρόνια και τώρα είστε αδερφικοί φίλοι, αυτός που σας πήρε στο λαιμό του πρέπει να έχει μεγάλη μαεστρία για να σας παραπλανήσει. Δεν σας ακούμε. Κάνει διακοπή. Σε τούνελ μπήκατε. Έχει ένα θεματάκι. Μόλις είπες τη λέξη Μαρινάκη, ρε φίλε. Δεν σας ακούμε κύριε Κούγια, να το ξανακαλέσουμε. Περιμένε. Για μιλήστε τώρα, ναι. Νομίζω ακούγεστε. Ναι. Τώρα σας ακούμε. Πέρα και μπροστά από τις αρέσεις, εκεί είναι καθπλήθανε καταγραμμένος τρόπος. Εκεί στις υπηρεσίες ασφαλείας δεν υπάρχει επικοινωνία. Για ευνόητους λόγους. Α, από τη Γαδά περάσατε. Α, μάλιστα. Όχι, από το παλιό φυλακέ του Ναυπλίου. Στον Ναύπλιο. Α, κάτω είστε το. Αύριο είστε Θεσσαλονίκη. Σωστά, έχετε δίκιο. Αύριο, ναι. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί στην καθημερινότητά τους, στο επιχειρήν τους. Και όταν φτάνουν στο ποδόσφαιρο, κάνουν πράγματα ακραία. Εμένα ο Μαρινάκης με θεωρεί πέτειο για τις δικαστικές ταλαιπωρίες και με θεωρούσε που περνάει τώρα. Και η υπόθεση του Κοριόπουλου που απειλάγει με βούλευμα. Και η τωρινή που αντιμετωπίζει στο ποινικό δικαστήριο, με τις 27, και στην επιτροπή διοντολογίας, ξεκίνησαν από δικές μου μηνύσεις. Εγώ έκανα τα υπόμνημα. Τότε δεν ασχολείται ούτε ο Μελισσανίδης, ούτε ο Αλαφούζος, ούτε ο πατέρας και όλοι κάνανε υπέρ του Μαρινάκη καταθέσεις. Στο δε ποινικό δικαστήριο που έγινε πριν από λίγες μέρες, το οποίο είναι το ποινικό μέρος της Επιτροπής Διοντολογίας, και ο Αλαφούζος, και ο Μελισσανίδης, και όλοι όσοι κατέθεσαν, και ο Πιλάβιος, και ο πατέρας, κάνανε καταθέσεις υπέρ του Μαρινάκη. Μισό, τι κάνανε? Καταθέσεις υπέρ του Μαρινάκη. Και βέβαια, στο ποινικό δικαστήριο. Πάνε, τι μεσολάβησε? Μεσολάβησε η αλλαγή πλεύσης του Αλαφούζου, που συνεργάζεται με τον Σαββίδη στο τηλεοπτικό τοπίο. Υπάρχει μια διαδικασία να αγοράσει ο Σαββίδης ποσοστό του Sky. Σημαντικό ποσοστό. Αυτό το ποσοστό που γνωρίζω εγώ από την επαγγελματική μου σχέση κατήχε ο Μαρινάκης προηγουμένως και που οι σχέσεις Αλαφούζου με Μαρινάκη χάλασαν όταν ο Μαρινάκης απέστειλε τις μετοχές του. Γιατί του έκανε σκληρή κριτική το Sky μετά το παιχνίδι με τον Καλόπουλο, με τον Παναϊκό. Και βάλαν την επιχείρηση πάνω απ' όλα. Και ο Μαρινάκης έφυγε. Από τότε άρχισε ο πόλεμος. Πήρε το Θωμαίδη τότε του Sky μαζί με τον πατέρα. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία εις βάρος του Μαρινάκη με τον Ουρουάν, με όλα αυτά που γίνονται. Τώρα όμως ο Αλαφούζος, ο οποίος αντιμετωπίζει πολλές φορές προβλήματα οικονομικά, και αυτό το λόγο και είχε φύγει και πολλά χρόνια από την Ελλάδα με τον παλιό Sky, από τα χρέη που υπήρχαν, και που κανείς δεν τα λέει, τώρα προσπαθεί να πάρει χρήματα από τον Σαββίδη, ο οποίος θα γίνει μέτοχος στο Sky, αυτή είναι η γνώση που έχω, και να πάρει και το management του Open. Το οποίο είναι παθητικό 30 εκατομμύρια το χρόνο. Σε εσάς τι μεσολάβησε, κύριε Κούγια, να μην μιλάμε για παλιά. Σε εσάς τι μεσολάβησε και από ανταλλαγή σκουπιδιών δημόσια με τον κύριο Μαρινάκη γίνανε αδερφικοί φίλοι. Σε εσάς τι μεσολάβησε. Γίνανε η δική του πρωτοβουλία. Η δική του πρωτοβουλία, αυτός με πλησίασε, μου ζήτησε συγγνώμη για αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν και μου έδωσε χρόνο να τον γνωρίσω. Και συγχρόνωση έγινε. Γιατί έχετε πει και για χούντα του Μαρινάκη έχετε πει. Ακούστε τι συνέβη μετά. Ενώ έγιναν λοιπόν οι εκλογές. Ενώ έφυγε ο Μαρινάκης από το ποδόσφαιρο, εγώ συνεχίζω να έχω ομάδες. Την επόμενη μέρα που έφυγαν οι προηγούμενοι και έφυγε υποτίθεται το κύκλωμα αυτό του κόκαλη το οποίο έχει κληρονομήσει ο πατέρας και το κληρονόμησε και ο Μαρινάκης, γιατί έτσι παίρνουν τα πράγματα ακριβώς, και έρχονται εξηγιαντές υποτογραμμένο, την επόμενη μέρα ο νυν εισαγγελέας, ποδοσφαιρικός εισαγγελέας ονομάται Λάινης, καταγόμενος από την Κολοπετινίτσα στην κυριολεξία, Τυρτέα έλεγε το χωρίο, την παλιά Κολοπετινίτσα, μισώντας με, μου αφαίρεσε τους φρούρους μου πριν καταθέσω στη δίκη κατά Παπαδόπουλου, κατά Τσακογιάννη και των υπολείπων. Την επόμενη μέρα ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος μου, γιατί ενώ το γνώριζαν ότι τις κασέτες χρησιμοποίησα για να εμπεδωθούν οι κατηγορίες εις βάρος Μαρινάκη και εις βάρος Μπέου, μου τις είχε δώσει ο πατέρας, επειδή κατηγορούμε για κακούργημα να χάσω τη δουλειά μου,
και απείλησαν τον ΠΕΟ. Το επόμενο χρονικό διάστημα, οι διαιτητές, οι παράγοντες που ήταν εναντίον μου όλα αυτά τα χρόνια, επί Κόκαλη, επί Πατέρα, επί Παρινάκη, παρέμειναν και έγινε παντοδύναμη. Τι να μην αλλάξει. Οπότε διάλεξα πρόσωπα. Επέλεξα μεταξύ των προσώπων τα οποία ήταν στο περιβάλλον του ποδοσφαίρου και συγχρόνως μου έγινε και τιμική πρόταση να είμαι δικηγόρος όλων αυτών των εφημερίδων, του ιστορικού χρονοτήτων, των νέων, του ΜΕΚΑ. Και αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα να με επιλέγω. Και ανέβηκε και η Λάρισα. Όπως έχετε δηλώσει, αν δεν είχαμε επιστροφή στις ισορροπίες με το Μαρινάκη, δεν θα ανέβαινε η Λάρισα, έχετε δηλώσει. Και εκεί γίνεται παράφραση. Εμείς εκείνη τη χρονιά πήραμε δύο πέναλτι, ο Απόλλωνας στα τρίκαλα 9. Και παρόλα αυτά ανεβήκαμε γιατί δεν μας πολεμούσαν. Απλώς φέρναμε δίκαιες διαιτησίες, πήραμε δύο πέναλτι όλο τον χρόνο. Οι άλλοι πήραν ανταγωνιστές μας, ο Απόλλωνας και τα τρίκαλα 9. Και δεν ξέρω αν θα ανεβαίναμε αν δεν έκανε το λάθος. Τότε είναι να βάλει περισσότερους παίχτες. Τότε αν θυμάστε. Ναι. Που μέτρησε ένα λάθος ξένους. Πάλι απέξω θα μέναμε. Γιατί στο τέλος γινόταν της κακομοίρας. Της κακομοίρας γίνεται όπως γίνεται πάντα δυστυχώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να σας πω κάτι όμως. Λοιπόν, σας ακούω, μιλάτε τόση ώρα και αντιλαμβάνομαι ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον αυτά που ξέρω εγώ που είμαι 23-24 χρόνια στον χώρο δημοσιογραφικά, γίνεται ένας χάμος και το θέμα δεν είναι ποιος παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ποιος έχει τις άκρες στην ΕΠΟ, ποιος θα βγάλει πρόεδρο στη Λίγκα, ποιος ελέγχει. Φτάσαμε και στους δικαστές πλέον, δηλαδή. Μπάλα παίζουμε ή κάτι αυτό άλλο. Αυτό είναι, κύριε. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να κάνετε, να το εμπεδώσετε. Εγώ το έχω εμπεδώσει. Οι ενώσεις ελέγχουν το ποδόσφαιρο γιατί βγάζουν πρόεδρο στην ΕΠΟ. Όχι βγάζουν πρόεδρο, βγάζουν την ΚΕΔ. Αυτό λέω. Και αυτό στη ΕΠΟ βγάζει την ΚΕΔ. Ακούω ενώσεις, ο ένας πήρε στη μία ομάδα, ο άλλος έχει την άλλη ομάδα. Πήγανε στο χορό της ΤΑΔΕ Ένωσης στο πρώτο τραπέζι. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Κύριε, ακούσαμε κάτι. Κύριε Σταρχίδη, όχι, δεν είναι ποδόσφαιρο. Και επειδή εγώ το έχω ζηώσει, εμείς αν Ηρακλής τότε με το Θεοδωρίδη, έπρεπε να έχουμε πάρει δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελα. Και μας τα κλέβαν έτσι. Βάζαμε τα λεφτά μας τότε, ένα Ηρακλή καθαρό, με αυτά τα βλαμμένα εκεί, τους δίθεν με ένα καλτσίδι εκεί, που τους πιάσανε με 3 κιλά χασίδι στο Βόλο, κάναν πολέμους, κάναν πορείες για να αρχίσουμε τη Λέω. Να δώσει 1,2 εκατομμύρια δίθεν γιατί έχει το κατεστημένο και θα το ήλεγε. Δεν μιλάμε 1,2 εκατομμύρια δραχμές, έτσι. 4 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Και την επομένη μέρα που πήρε 6 εκατομμύρια που έδωσε ο Κωνσταντίνου και δεν κουνήθηκε φίλο. Και τους άλλους. Δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αξιοκρατία στο ποδόσφαιρο. Δεν μετράει το να έχει καλή ομάδα. Μετράει ποιον έχει διαιτητή κάθε Κυριακή. Με δύο διαιτητές σε καθάρισα. Ό,τι στόχο και να έχει. Αυτό είναι το καθημερινή καθημερινότητα. Και ενώ περιμέναμε, γιατί εγώ τον Σαββίδη τον είδα μάγκα, τον είδα καθαρό, να περάσει ο γραμμένος. Εγώ ψήφισα ανοιχτά γραμμένο. Εγώ ψήφισα ανοιχτά γκακάτσι στις εκλογές της Super League για υποψήφιο πρόεδρο. Κόντρα στον Ολυμπιακό που ψήφισε τον Λισάνδρου, που τώρα τα έχουν με τον Λισάνδρου. Mm. Δεν έχουμε άδεια να εκτιμούν να ξέρουν τους ανθρώπους. Δεν τους αρέσει. Και μπήκαν τώρα στη διαδικασία να τους έχει για τα θελήματα Μελισανίδης. Και τον Κρυσαβίδη και τον Αναφούζο. Για τα θελήματα τους έχει. Τους δουλεύει όλους. Του πήρε του Σαββίδη ένα ποτάλι και ένα κύπελο και τώρα του έδωσε τους βαθμούς για να μην πει ο Champions League. Και έγινε ξαφνικά εξηγιαντής του ποδοσφαίρου ο Μελισανίδης. Που δίπλα στο διπλανό του γραφείου είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Που κάθε εβδομάδα δέρνει οποιονδήποτε πάει απέναντί του στις εκλογές των Ανέμψων. Και δεν λέει κανείς την αλήθεια. Και ασχολούνται με τον Κούγια και τι κάνει ο Κούγιας. Να ασχολούνται. Ας κοιτάξουν όμως πίσω. Και εσείς έχετε χρέος. Αφού είστε και άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπείτε συλλόγους και το λέτε ανοιχτά. Γιατί δεν υπάρχει αυτό. Όχι, δεν εκπροσωπούμε συλλόγους. Αγαπάμε για τους συλλόγους. Κανένα σύλλογο, κύριε Κούγια. Δεν κρυβόμαστε, κύριε Κούγια. Έχω την άποψή μου για εσάς που δεν αλλάζει 50 χρόνια να μιλάτε. Δεν πειράζει, κύριε, να σου πω κάτι. Να την χειροδετήσω. Θεωρώ ότι κάνετε τα πάντα για να μείνετε στη δημοσιότητα. Όπως για παράδειγμα, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ποια δημοσιότητα, κύριε Αστασιάδη, δεν ξέρω τι σου λένε τα μηνύματα. Κύριε Κούγια, αποσύρατε τη φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ και δεν έχετε αποσύρει τη φανέλα του Μιτσιμπόνα, πλάκα μου κάνετε τώρα. Όχι, γιατί ο γιος μου είναι άρρωστος με τον Κόμπι Μπράιαντ. Και έκλαιγε στο σπίτι μια. Και ο Μιτσιμπόνα ήταν ο ηγέτης της ΑΕΛ και η φανέλα του ακόμα τη φορά είναι. Τι έγινε, αυτό είναι κάτι που αφορούσε τους προηγούμενους. Εγώ τώρα πήρα την ΑΕΛ, είναι καινούργια ΑΕΛ. Τότε που η ΑΕΛ ήταν ΑΕΛ, αλλά τότε πρέπει να το κάνω. Εγώ λοιπόν τι έκανα. Σε παγκόσμια συγκίνηση, γιατί το πράγμα δεν ήταν απλώς μπασκετμπολίστας. Μη μηδενίζετε τα πάντα. Εντάξει, εκμεταλλεύεστε την επικοινωνία. Δεν είναι κακό αυτό για μένα. Εντάξει.
Ποιος μιλάει τώρα, πετάγεται και οι δυο σαν τις πορδές και οι δύο. Ασχολείται πολύ δηλαδή. Όχι, 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 μισό λεπτό. Συγχαρητήρια, κύριε Κούνια. Μισό λεπτό τώρα, το πετάγεσαι σαν τις πορδές τώρα, δεν σωστό, κύριε Κούνια μου. Δεν έπρεπε να μιλάμε καθόλου και να κάνετε το διάγγελμα, κύριε Κούνια. Αφού το ανακαλείτε, εντάξει. Λέξτε, ανακαλώ. Ακούστε όμως κάτι. Εγώ τι ανάγκη να έχω από ηλικία 25 ετών, θεωρούμε κορυφαίο ποινικολόγο στην Ελλάδα. Όλες μου υποθέσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Προβάλλονται γιατί είναι. Λοιπόν, τι δημοσιότητα να πάρω. Εντάξει, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Σας αρέσει η δημοσιότητα. Δεν κακό αυτό. Δεν κακό. Και εμάς μας αρέσει. Να είστε στην επικαιρότητα. Κάνετε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο εσείς. Επειδή όπως είστε εσείς κορυφαίοι αστυνομικοί και εμείς έχουμε μία πορεία δημοσιογραφικά και στην επικοινωνία. Η επικοινωνία. Με την επικοινωνία το έχετε. Ψάχνετε πάντα. Δεν κατάλαβε κάτι. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Ψάχνετε πάντα τον τρόπο να είστε στην επικαιρότητα. Για μένα δεν είναι κακό. Είναι λάθος σας αυτό που λέτε και φωνάζουμε και δεν μας ακούει κανείς. Άλλο να έχετε ευαισθησίες, να έχει παιδεία, άλλο να είσαι πραγματικός πατριώτης και άλλο να είσαι απατεώνας. Εγώ λέω ότι υπάρχουν απατεώνες δικηγόροι που έχουν προβολή και δεν αξίζουν να έχουν τίποτα. Η παιδεία είναι, κύριε Κούγια, να φτύνει σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, αυτή είναι η παιδεία. Αφήστε, αυτό είναι ποδοσφαιρική παιδεία. Α, είναι ποδοσφαιρική παιδεία. Εγώ δεν έχω φτύσει κανέναν, κύριε Κούγια. 40 χρονών είμαι, δεν έχω φτύσει άνθρωπο. Έχετε παίξει μπάλα εσείς? Έχω παίξει μπάσκετ. Εντάξει, ο μπάσκετ είναι αλλιώς. Ο μπάσκετ, ναι. Μεγαλομέτωχος ναυτίνι ποδοσφαιριστή, ωραία παιδεία. Μπράβο. Ακούστε με και πάλι, το ξαναλέω και πάλι. Όταν σου βρίζει τη μάνα σου ο άλλος, όπως βούτησε εμένα ο Κατουρί, αντί να κακίσετε τον Κατουρί που δεν είναι αδιοκτήτη, πήγε να χωρίσει τον Κατουρί που συνεχώς έβριζε, έκανε όλο τον αγώνα, ήταν εκνευρισμένος, μένετε σε εκείνο το αντικείμενο. Εμένα μου βρει τη μάνα μου, θα σκοτώσω τον Μπιαλόγλου, όπου τον βρω στη ζωή μου, με αυτό που έγραψε ανακοίνωση του Ξάνθη το βράδυ του αγώνα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ειλικρινά σας το λέω, είναι σε χαρακτήρας. Όταν είσαι αυτοδημιούργητος άνθρωπος, όταν κλαίνεσαι σε σκάφη, όταν σου ζεσταίνει η μάνα σου και με πράσινο σαπούνι να σε πλύνει ζεστό κρύο στη σόπα και έχεις κάνει αυτό που κάνει εγώ στη διαδρομή, δεν επιτρέπω σε κανένα διαλόγιο, Σαββίδη, Μελισσανίδη, να αγγίξει οτιδήποτε. Το επεισόδιο που είχα προχθές με τον Αλαφούζο, με στην ΕΠΑΕ, είναι αυτά που μείναν στην ιστορία. Δεν υπολογίζω κανέναν εγώ προς αυτούς που αξιοπρέπει. Άρα λοιπόν αυτό που είπατε, την προηγούμενο μήνα έχω τις εξής υποθέσεις που απασχολούν τη σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα. Εκτός της δίκης που έχω σήμερα, έχω την υπόθεση της Μαρκέλας, που με παρακάλεσε δικηγόρος συνάδελφός μου να συμμετάσχω. Έχω την υπόθεση του ψευδογιατρού με τα θύματα. Έχω την υπόθεση που ανεδείχθη με τις υποκλοπές του Παπαγγελόπουλου και τις άλλες. Έχω ανάγκη εγώ να γράψω τη φανέλα μου, σώστε την Αγία Σοφιά, για να έχω τη δημοσιότητα, για να πληρώσω 40.000 προστιμό. Κύριε Κούγια, το έχω πει πολλές φορές, είναι μάρτυρας και ο Χρύσανθος, ότι αν είχα ποτέ σοβαρή υπόθεση θα πουλούσα το σπίτι μου για να έχω εσάς συνήγορο, αλλά σαν παράγοντα, ναι, συγγνώμη, σαν παράγοντα ποδοσφαιρικό, δεν σας έχω σε εκτίμηση. Γιατί, για ποιο λόγο? Και αυτό το έλεγα, επίσης μάρτυράς μου ο Χρύσανθος, όταν ήταν η εποχή που υποτίθεται ήσταν κοντά με τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι, Χρύσανθε. Δεν αλλάζει η άποψή μου, κύριε Κούγια, εμένα. Σας θεωρεί κορυφαίο νομικό, δεν σας θεωρεί παράγοντα. Δεν πειράζει, τι κάνουμε τώρα. Από Πέμπτη σε Σάββατο, εμένα δεν αλλάζει η άποψή μου, κύριε Κούγια. Όπως η δική σας. Δεν αλλάζει. Θα την αλλάξει. Έχετε χρόνο απλώ, εγώ είμαι πολύ μεγάλος και δεν ξέρω αν θα προλάβετε. Αλλά θα λέω όμως το εξής. Στη διαδρομή σας δεν θέλω να κάνω μαθήματα σε κανένα, γιατί θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν καλύτεροι από μένα και μεγάλος δέκτης σε οτιδήποτε. Και σε μια συζήτηση κερδίζω. Δεν έχω κάνει τα πτυχιακά στη ζωή μου. Δεν έχω δυνατότητα να κάνω οτιδήποτε. Από τους ανθρώπους παίρνω σωστά πράγματα. Ακούστε λοιπόν. Όταν θα μιλάτε για έναν άνθρωπο που θα κοιτάζετε τη διαδρομή του, δεν μπορεί να βγάλετε ούτε το επάγγελμά του από τη μέση, ούτε την οικογένειά του από τη μέση. Τον τρόπο που. Προχθές το παιδί μου, ο γιος μου πήγε στην νομική. Δεν μπαίνει τυχαία ένα παιδί στην νομική με δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους. Και όταν μπορείς να το στείλεις σε ένα ξένο πανεπιστήμιο. Και διαγωνίστηκε με τα άλλα παιδιά και πήγε στην νομική. Αυτό δείχνει κάτι από μένα και τη διαχείριση της οικογένειάς μου. Απ' την άλλη μεριά, όταν έχω αλλάξει αυτές τις ομάδες, δηλαδή 10 χρόνια στο Ηρακλή, πάρτε την πορεία του Ηρακλή τότε και την οικονομική του διαχείριση της αγωνιστικής δίκης. Πάρτε τον Παζιάννα, πώς τον πήρε, πώς τον άφησε. Πάρτε την Παγκακή, τι ήταν και πόσες φορές έχει υποβιβαστεί και πόσο βρώμικη ομάδα είναι αυτή τη στιγμή. Πάρτε την Λάρισα πριν την πάρω, τι ήταν. Άρα, λοιπόν, ο Πλέγας που στέλνει ένας εδώ της Παναχαϊκής είναι, γιατί δεν τον θυμάμαι, είναι πιτσι. Ο Πλέγας της Παναχαϊκής είναι όντως. 15 χρονών, έχουμε πρόταση από την Αταλάντα να τον πάρουμε, συμφωνούμε να πάει στην Αταλάντα. Εγώ επειδή είμαι Παναθηναϊκός και δεν έχω κρίσει ποτέ τα παναθηναϊκά μου αισθήματα και θέλω να πάει στον Παναθηναϊκό τότε που αντιμετωπίσει προβλήματα ο Παναθηναϊκός, μιλάω με τον Αναστασίου, κάνουμε φιλικό και μου λένε ότι δεν θα τον πάρουμε. Την άλλη μέρα έτσι χάλασε σχέση με τον Αλαφούζο. Την άλλη μέρα ο Αλαφούζος μου λέει θα τον πάρουμε, σε παρακαλώ. Πάω λοιπόν να το στείλω σε Αταλάντα και να πάρω 286.000 ευρώ το στάκι. Και έρχεται ο Ψηρικάς και μου λέει ο πατέρας στις ακαδημίες του Παναχαϊκής, δεν είναι καμιά προσέγγιση. Αποφασίσαμε, λέει, να μην φύγουμε
Το καλοκαίρι όμως, όπως όλα τα παιδιά, γιατί το έκανε συμβόλαιο 14 ετών, τέλειωνε το συμβόλαιο του. Ήταν 16 χρονών. Το καλοκαίρι το επόμενο, έγινε το 17, τέλειωνε και το συμβόλαιο του και έμεινε ελεύθερος. Έτσι έχασα το Σάμαρη, τον οποίο πάλι εγώ έκανα επαγγελματία. Του λέω, κύριε Λέγα, σε παρακαλώ πολύ, θα κάνουμε ανανέωση. Αλλιώς ένα χρόνο δεν θα ξαναπαίξει ποτέ. Και εκεί τη στιγμή που του λέω σε ένα χρόνο δεν θα ξαναπαίξει ποτέ, αφού δεν πας στην Αθανάτα και να πάρω και εγώ τα χρήματα, γιατί δεν έχω κανένα από πίσω μου πρέπει να επιβιώνω, μου αποκαλύπτει ότι έχει υπογράψει κρυφά στο κανονικό. Και ότι έχει συμβόλαιο 70-80.000. Και εκεί χάλασε σχέση με τα λαφούζα και εκεί εκμεταλλεύτηκε ο Μαρινάκης και με πλησίασε. Ακολούθησε τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Το πήρε ο Ολυμπιακός, το κατέστησαν το παιδί γιατί το βάλανε παθηκυριακός, αλλά εξαιρετικός ο Σύς, τώρα στα 21 του χρόνια, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ξαδράμας πέρσι, μαζί με τον κριτικό. Μάλιστα. Απάντησα για τον Πλέγα. Ναι, θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να το κλείσουμε, γιατί έχει το δικαστήριο. Δεν το δικαστήριο. Δεν το δικαστήριο. Συγγνώμη. Όποτε θέλετε, οτιδήποτε αφορά εμένα. Θα έρθετε μια μέρα στο στούντιο εδώ, θα φέρουμε και Ζαγόρα μέσα να είμαστε όλοι. Με Ζαγόρα Κόλκα πρέπει να είστε μια μέρα. Εγώ δέχομαι οπωσδήποτε, αλλά πρέπει να γίνει βράδυ. Βράδυ. Μέρα, βράδυ! Στη ζούγκλα του Ζαγόρα, από... Ζαγόρα, Κόλκα, εδώ θα γίνει η πάρτι. Αν θέλε... και αύριο βράδυ. Το αύριο δεν το ξέρω, αν είναι εδώ ο Γιώργος. Θα είμαι λοιπόν, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά.